Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, ιδιαίτερα σημαντικές. Αφορούν το σώμα και την ελληνική κοινωνία. Για το κρίσιμο ζήτημα του νομοσχεδίου, το οποίο θα συζητήσουμε αυτό το διήμερο. Το πρώτο έχει να κάνει με τον παρόντα υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαίο εκ των όνου κάνευ, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το ασφαλιστικό, να φέρετε αναλογιστική μελέτη. Στερείτε αυτή τη στιγμή του Κοινοβουλίου, των βουλευτών και της ελληνικής κοινωνίας την απαραίτητη συνοδευόμενη αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του συστήματος, των τροπολογιών, των διατάξεων που φέρνετε σήμερα στη Βουλή για να ψηφιστούν, που είναι άκρως αναγκαίο. Και το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Κοιτάξτε, κύριε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, κρίνουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι απαραίτητο να έρθει ο κύριος Τσακαλώτος. Γιατί είναι κρίσιμο και βασικό μέγεθος της συζήτησης να μας ενημερώσει για το αφορολόγητο και την αλλαγή την οποία κατέθεσε, διότι όλοι θυμόμαστε πολύ έντονα τις κόκκινες γραμμές του κυρίου Τσακαλώτου για τα 9.500 και 12.000 αφορολόγητο. Σήμερα κατατίθεται μια τροπολογία που αλλάζει δραματικά το αφορολόγητο και αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των Ελλήνων. Κρίνουμε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Τσακαλώτος, έτσι ώστε να είναι τμήμα των τοποθετήσεων και των εισηγητών και των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ.